κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στο αστυνομικό Μέγαρο Κομωτινής η 22η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης, όπου έγιναν και αρκετές βραβεύσεις. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης, η κυρία Σταυρούλα Τζατζανά, τόνισε τις ελλείψεις αλλά και τα κενά θέσεων. Έχουμε μία αίθουσα που πρώτη φορά παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν οφείλεται μόνο στους συναδέλφους μου, τυχόν αδιαφορία, αλλά οφείλεται σε άλλη μία όχι ορθή διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριών. Όπως ξέρετε, σήμερα στην πόλη μας εκδηλώνεται μία διαμαρτυρία του αντεξουσιαστικού χώρου. Οι πληροφορίες ήρθαν πριν λίγες μέρες στη διεύθυνση. Μιλάγανε όπως κάθε φορά, είτε μιλάμε για αθλητικές διοργανώσεις είτε μιλάμε για τέτοιου είδους διαμαρτυρίες, για πολλωστή φορά οι πληροφορίες για πλήθος κόσμου που θα έρθει στην Κομωτινή να δημιουργήσει θέματα, αντιδράσεις, τα οποία κατά την άποψη της διοίκησης κάθε φορά χρήζουν τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αστυνομικής δύναμης, και στις περισσότερες από αυτές, στο τέλος, αυτό που διαπιστώνουμε είναι μία μικρή κινητοποίηση, διαμαρτυρία ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, αυτές οι πληροφορίες μιλάγανε για μία μεγάλη και έντονη διαμαρτυρία. Αξιοποιήθηκε από τις πληροφορίες που έχω εγώ, που αυτές είναι ορθές και όχι σαν τις προηγούμενες που διαψεύστηκαν για άλλη μία φορά, περίπου 80 αστυνομικοί τουλάχιστον από τη Ροδόπη, ξέχωρα οι δημιρίες και οι όπκοι που ήρθαν από γειτονικούς νομούς. Όπως θα αναπτύξω και μέσα στη Γενική Συνέλευση με στοιχεία, η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, από τους 481 αστυνομικούς που θα έπρεπε να έχει, αφού κοπήκανε από την αναδιάρθρωση του Δένδια οι 121 κενές οργανικές της, γίνανε με μαγικό ραβδάκι 36 τελικά, αλλά ακόμη και από αυτές, στην ουσία, με τις αποσπάσεις συναδέλφων σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, με την συνεχή χρήση της δημιουργίας μας πάνω από τις μισές ημέρες του μήνα σε άλλες διευθύνσεις επίσης, λειτουργούμε με έλλειμμα 30%. Τα 481 οργανικές θέσεις που έχει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και θα έπρεπε να είναι καλυμμένες, από αυτές οι 36 δεν είναι καλυμμένες οργανικά, αλλά επιπλέον αυτών έχουμε αποσπάσεις συναδέλφων σε άλλες διευθύνσεις αστυνομίας, είτε αυτή είναι η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είτε είναι η Σχολή Αστυφυλάκων, είτε είναι τα νησιά, η Ιδωμένη, και η χρήση της δημιουργίας μας με συνεχώς πάνω από τις μισές μέρες του μήνα σε άλλες διευθύνσεις, είτε είναι στην Ορεστιάδα, είτε είναι στη Δράμα, κάθε φορά στην Καβάλα, στο Κιλκής, μια δημιουργία περιπλανόμενη, με λίγα λόγια, υπολογίζοντας και ότι καθημερινά συνεχίζουμε να φυλάμε τους φύλακες των φυλακών, διαθέτοντας 10 αστυνομικούς ημερησίως και 3 περιπολικά στη φύλαξη ενός κτηρίου το οποίο είναι ασφαλέστατο, βρίσκεται μέσα στην πόλη, δεν κινδυνεύει, δεν είχε μέχρι τώρα λόγους που να επιβάλλουν τέτοιου είδους αυστηρά μέτρα, και σύμφωνα και με την πρόταση και της διοίκησης, όχι μόνο του σωματείου, μπορεί όλο αυτό να αντιμετωπιστεί η περιφρούρησή του με συνεχείς περιπολίες αυστηρές, επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε εκεί. Με επίσης 5 άτομα ημερησίως να φυλάνε το δικαστικό Μέγαρο. Φτάσαμε λοιπόν από τους 481 που θα έπρεπε να έχει η Ροδόπη, έστω και μετά από αυτή τη μαγική αναδιάρθρωση του κυρίου Δένδια, να λειτουργούμε με 338 αστυνομικούς. Καταλαβαίνετε αυτό τι συνεπάγεται και για την ασφάλεια του πολίτη και για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μου. Και όταν σήμερα από αυτούς λοιπόν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι 80 για μια διαμαρτυρία 30 ατόμων, επιπλέον των δημιουργιών και των όπκων που έχουν έρθει από άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, και υπάρχουν και οι άλλες υπηρεσίες, οι τακτικές που θα πρέπει να καλυφθούν, λοιπόν ποιοι είναι να επομείνουν για να έρθουν στη Γενική τους Συνέλευση? Η απαντήση της διοίκησης είναι ότι
Ναι, την επόμενη φορά θα το δούμε, θα αξιολογήσουμε σωστά τις πληροφορίες. Και ένα μικρό παιδί θα βάλει κάτω τη στατιστική. Αυτό είπα και πριν μέσα στην αίθουσα. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Οι πληροφορίες έρχονται. Θα πρέπει να βάλει κάτω τη στατιστική η διοίκηση και να δει το εξής. Πόσες φορές οι πληροφορίες αυτές είναι ασφαλείς και επιβεβαιώνονται και πόσες όχι. Και στην τελική ανάλυση ποιος στέγει γι' αυτό. Αν δεν έχουμε σωστό δίκτυο πληροφοριοδότησης, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Δεν είναι πρόβλημα. Πείτε μου εσείς, αν βλέπετε εκτός από την ομάδα Δίας, που ευτυχώς που έγινε και η ομάδα Δίας, η οποία όχι ότι δεν απασχολείται, αλλά ελάχιστα απασχολείται σε άλλα έργα, αλλά και αυτή μες στην πόλη και έχει συγκεκριμένα ωράρια, το γνωρίζουμε όλοι μας, πείτε μου εσείς, αν βλέπετε στην πόλη τα περιπολικά της τάξης, τα περιπολικά της ασφάλειας, τα περιπολικά της τροχέας που θα έπρεπε να είναι, ή στην περιφέρεια. Έτσι, που αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν σε πολλές περιοχές ούτε καν ένα περιπολικό στο 24ωρο. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε 3 περιπολικά με 10 αστυνομικούς να φυλάνε τις φυλακές της Κομωτινής. Σε καθημερινή βάση και επί μακρόχρονικό διάστημα. Παρά τις επισημάνσεις τις δικές μας, παρά τις αντιδράσεις και της τοπικής διοίκησης. Από τους δημοσιογράφους πρέπει να είμαι μόνος εκτός της στενής οικογένειας. Ωστόσο, καθόλου ξένος δεν αισθάνομαι. Όχι μόνο γιατί ο πρόεδρος με αποκάλεσε φίλο, είμαι φίλος και είστε φίλοι μου, αλλά γιατί αυτή η φιλία έχει σφυριλατηθεί μέσα από κοινές προσπάθειες. Δεν λέω κοινούς αγώνες, η λέξη αγώνες είναι πολύ μεγάλη λέξη. Όχι μόνο για τον συνδικαλισμό, αλλά για όλα. Λέω κοινές προσπάθειες, αλλά και έναν αγώνα. Έναν αγώνα στον οποίο αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι, που πρέπει να είναι σύμβολο όχι μόνο για την Κομωτινή, πρέπει να είναι σύμβολο καταρχήν για τις σχέσεις κοινωνίας και αστυνομίας. Πρέπει να είναι σύμβολο για την απέτηση, για το αίτημα που ο αστυνομικός να είναι μορφωμένος και εκπαιδευμένος. Πρέπει να είναι σύμβολο ότι κανένας αγώνας δεν χάνεται πριν τον δώσεις. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσω εδώ ότι ήταν αγώνας, γιατί οι αγώνες έχουν και πιθανά θύματα. Και ο αγώνας αυτός θα είχε ένα πιθανό θύμα, εάν δεν στεκόταν καταρχήν η ίδια γενναία απέναντι σε αυτούς οι οποίοι την κυνήγησαν, και αν δεν είχε και τη συμπαράσταση κυρίως όλων των συναδέλφων της και των συνδικαλιστών στον αγώνα τον οποίο έδωσε η πρόεδρός σας. Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις μελών για την προσφορά τους στην ελληνική αστυνομία αλλά και στον αθλητισμό. Μια τιμητική διάκριση για το πρόσωπό μου, για ζητήματα και για θέματα που είχαμε αγωνιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλους τους συναδέλφους της χώρας αλλά ιδιαίτερα και με τους συναδέλφους της Ροδόπης. Η διοίκηση της Ροδόπης πρωταγωνιστούσε στα δρόμενα της Ομοσπονδίας για όλα τα εργασιακά, τα θεσμικά και τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα. Φυσικά έχει δώσει το δικό της στίγμα στο συνδικαλιστικό στερέωμα των ενστόλων. Πρωταγωνίστρια και ίδια η πρόεδρος, μένει χαραγμένη η προσφορά της σε όλα τα μυαλά των συναδέλφων όλης της χώρας, αλλά και της κοινωνίας εδώ της τοπικής, αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει να εξάρω την συνδρομή της και την πρωτοβουλία της να επαναλειτουργήσουν οι σχολές εδώ στην Κομωτινή. Και ο αγώνας αυτός φυσικά στηρίχθηκε από την τοπική κοινωνία, προεξάρχοντος και του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη και άλλων φορέων εδώ τοπικών. Τα τελευταία 2 χρόνια εκτός από την αστυνομία δραστηριοποιούμε και στον αθλητισμό με τον Σύλλογο Θράκα Υπαία, που είναι πολύ ενεργός στα πολιτικά δρόμενα και με στηρίζει αρκετά. Έχω συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες, σε 13 αγώνες και έχω 9 πρώτες διακρίσεις και στις υπόλοιπες πάλι έχω 3 θέσεις, 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα και είμαι πρωταθλήτρια Βορείου Ελλάδος για το 2015. Εξόδους και τα λοιπά, αλλά ο σύλλογος είναι τόσο δυνατός και με στηρίζει τόσο πολύ που προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω πίσω και με τη βοήθειά του συνεχίζω. Ο επόμενος αγώνας σας ποιος είναι?
Είναι 23 Απριλίου πάλι το τοπικό πρωτάθλημα Βορειοελλάδος και μετά ξεκινάνε όλο το Μάιο και όλο το Ιούνιο, τον Ιούνιο. Και στην Κομωτινή 28 με 29 Μαΐου είναι διεθνής ποδηλατικός αγώνας. Έχει ανέβει αρκετά επίπεδα ο Θράκας Υπέας και η Κομωτινή και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί. Παραμένουμε όμως στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης, όπου ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος, ο κύριος Καραμαλάκης Μιχαήλ, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στο τμήμα δοκίμωνα στη φυλάκων Κομωτινής κατά το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα σε αναξιοποίητο μέχρι στιγμής κοιτώνα, σίγουρα ένα έργο ανακούφισης για τους αστυνομικούς αλλά και για τα παιδιά τους. Κύριε από τον κύριο Δήμαρχο, πιάνω αυτό που μου είπατε. Κύριε Δήμαρχε, είναι μεγάλη υπόθεση να φτιάξουμε ένα παιδικό σταθμό. Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να συμβάλλετε. Εάν υπάρχει χώρος, όπως το είπατε, νιώθω ειλικρινά πολύ περήφανος που στο Ηράκλειο, όταν ήμουν ταξίαρχος, νομίζω είναι ο μοναδικός σταθμός που λειτουργεί μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Πάρετε την απόφαση και εμείς θα το κάνουμε. Η απόφαση είναι το μόνο εύκολο. Ο φάκελος είναι στο γραφείο μου, όλη η διαδικασία, αρκεί να υπάρχει βούληση από το τοπικό Δήμο, γιατί το παιδικό σταθμό θα τον δουλέψει ο Δήμος. Μάλιστα ο φίλος μου Κουράκης, ο Γιάννης, τότε μας έδωσε και έκπτωση 30%, που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί που πάνε τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό πληρώνουν πολύ λιγότερα από ό,τι θα τον πλήρωναν να πήγαινε σε ένα οποιοδήποτε άλλο. Επειδή βλέπω ότι... Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσετε τα κυριότερα θέματα της εβδομάδος, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και εχθές φιλοξενήσαμε την εκδότρια της εφημερίδας Παρατηρητής της Τράκης, την Νατάσα Βαφιάδου, όπου συζητήσαμε για τα σημαντικότερα θέματα ολόκληρης της εβδομάδας, μεταξύ άλλων είναι και οι πρόσφυγες, όπου 1.800 πρόσφυγες θα μπορούν να φιλοξενηθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στην Καβάλα αλλά και στην Δράμα. Και πάμε να παρακολουθήσουμε τα συγκεκριμένα θέματα, όπου αρκετά ήταν αυτά που απασχόλησαν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και συγκεκριμένα και την Κομωτινή, μεταξύ άλλων και η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, όπως κάθε Σάββατο, φιλοξενούμε την εκδότρια της εφημερίδας Παρατηρητής της Θράκης, την Νατάσα Βαφιάδου, προκειμένου να αναφερθούμε στα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε στραμμένο το βλέμμα προς την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, αλλά και στο προσφυγικό και σε τι προβλέπει να συμβεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Art Channel. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την αναβολή της παρέλασης της 25ης Μαρτίου και στην Κομωτινή. Ακριβώς, δυστυχώς, Ειρήνη, οι κακές καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν στο να πραγματοποιηθεί κανονικά το μαθητικό σκέλος της παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Είδαμε ότι ενώ πραγματοποιήθηκε κανονικά η τελετή η κατάθεση στεφανιών στο Ηρώον της πόλης, συνεχίστηκε η δυνατή βροχή και τελικά αποφασίστηκε από τους αρμόδιους το σκέλος της μαθητικής παρέλασης να μην πραγματοποιηθεί για την προφύλαξη των παιδιών και προαιρετικά να παρελάσουν οι σύλλογοι εκείνοι οι οποίοι το επιθυμούν μετά το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης. Έτσι λοιπόν είχαμε το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης το οποίο πραγματοποιήθηκε κανονικά και έναν μικρό αριθμό συλλόγων οι οποίοι παρέλασαν παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων είχαμε και την πρώτη εμφάνιση του υπηκού ομίλου Κομωτινής στους δρόμους της πόλης μας μετά από αρκετά χρόνια προσπάθειας και από την πλευρά των μελών του υπηκού ομίλου, λύθηκαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα και με βροχή, φαντάζομαι και με χαλάζι και με κεραυνούς τα παρήλαβαν οι ίδιοι. Επομένως, τους είδαμε στους δρόμους της πόλης με τα άλογά τους και μας χάρισαν πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Πέρα από το τοπικό επίπεδο, πολλές οι εικόνες και μάλιστα πολύ συζητημένες και μία από αυτές τις εικόνες ήταν και στην Αθήνα με την μαθήτρια που βρισκόταν στη θέση της παραστάτριας με τη μαντήλα.
Πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και τι έχεις να μας πεις ως προς αυτό? Νομίζω η συζήτηση επί των εθνικών παρελάσεων πλέον και της χρησιμότητας αυτός ή της ουσίας τους είναι μια συζήτηση την οποία στο δημόσιο λόγο την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Εμένα πριν περάσω στην εικόνα στην οποία ανέφερες, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι για παράδειγμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Ροδόπη, ο κ. Μουσταφά Μουσταφά, στις δηλώσεις τις οποίες έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το τέλος αυτής, τόνισε πως τέτοιοι επέτειοι στους χαλεπούς καιρούς που περνάμε είναι ευκαιρίες στοχασμού για να μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία μας. Mm-hmm. Στην αντιπέρα όχθη, ακούσαμε στο δημόσιο διάλογο κατά τη χθεσινή ημέρα ειρήνη και πολλά στελέχη, ακόμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, και στελέχη της αντιπολίτευσης, να θέτουν ερωτηματικά στο αν και κατά πόσο πλέον οι εθνικές παρελάσεις μας προσφέρουν κάτι στην μορφή με την οποία γίνονται σήμερα. Πολύς ο λόγος λοιπόν και η συζήτηση, όπως πολύς ο λόγος και η συζήτηση και σχετικά με τις εικόνες τις οποίες προανέφερες. Κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά την κοπέλα αυτή και την η οποία παρήλαυσε φορώντας μαντήλα στην Αθήνα, ακούστηκαν διάφορες απόψεις, ακούστηκαν απόψεις που έχουν να κάνουν τόσο και με το ξεπερασμένο, αν είναι ξεπερασμένος ή όχι ο τρόπος των παρελάσεων, όπως επίσης και για το θρησκευτικό συμβολισμό της μαντήλας, αλλά και σαν σύμβολο στην χώρα μας, τι συμβολίζει σε σχέση με την χειραφέτηση της γυναίκας, αλλά και την καταπίεση κυρίως της γυναίκας στις χώρες οι οποίες υιοθετούν τέλος πάντων την μαντήλα. Εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να μπούμε εμείς σε θέση να πούμε τις προσωπικές μας απόψεις για το είναι σωστό ή όχι, καθότι πρόκειται για ένα θρησκευτικό σύμβολο. Επομένως, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το σχολιάσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και εκφράζει το γεγονός ότι η χώρα μας κάνει πλέον βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά το σεβασμό στο διαφορετικό, αλλά και την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό. Άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε περιπτώσεις παιδιών άλλου χρώματος με διαφορετική καταγωγή. Το θυμόμαστε στο παρελθόν και τις δημόσιες συζητήσεις και την κατακραυγή που ακούστηκαν και σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι πλέον η κοινωνία είναι πιο όρημη να αποδεχτεί το διαφορετικό. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην ουσία της εικόνας αυτής και να δείξουμε ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί το διαφορετικό και να δείξει μεγαλύτερη ανεκτικότητα ως προς αυτό. Αυτά όσον αφορά τις παρέλασεις και να περάσουμε αν θέλεις και στο προσφυγικό με όριο 1.800 προσφύγων αλλά και μεταναστών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στην Καβάλα αλλά και τη Δράμα. Μένει να δούμε όμως τι έχει να γίνει και στην Κομωτινή τα νεότερα, αν υπάρχουν. Δόθηκαν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Ειρήνη κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη εδώ στην Κομωτινή. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί το προσφυγικό ζήτημα. Με τη συζήτηση να ξεκινά ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος τόνισε πως η προσφυγική κρίση, αντί να είναι ευρωπαϊκή, μετατρέπεται πλέον σε ένα εθνικό ζήτημα, σε μια εθνική κρίση. Ανέφερε ο ίδιος πως το προσφυγικό έχει και σημαντικές διαστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια μιας κοινωνίας, αλλά και την αλληλεγγύη που αυτή οφείλει να επιδείξει προς τους πρόσφυγες, όπως επίσης αντίστοιχα, αλλά και προς το σεβασμό και την προστασία της ελληνικής κοινωνίας που ήδη περνάει δύσκολα και είναι σε μεγάλη φτώχεια. Ο κύριος Παυλίδης υπενθύμησε πως πάγια θέση της διοίκησης της Περιφέρειας Ειρήνη δεν είναι ότι η Περιφέρεια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει αποθήκη ψυχών, όπως δεν θα πρέπει αυτό να συμβεί και σε καμία άλλη περιοχή της χώρας μας. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τώρα την Καβάλα και τη Δράμα και το σύνολο της Περιφέρειας, επομένως των περιοχών που στην πρώτη φάση του σχεδιασμού της κυβέρνησης δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, ο κύριος Παυλίδης έκανε γνωστό πως η Περιφέρεια κατήρτισε ένα οργανόγραμμα σχετικά με το πλήθος των μεταναστών και των προσφύγων που μπορεί να αντέξει κάθε περιοχή, έτσι ώστε οι συνθήκες της διαμονής τους να είναι ανθρώπινες και να μην παρατηρηθούν επίσης και φαινόμενα αποθήκευσης κόσμου χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Σύμφωνα λοιπόν με το οργανόγραμμα αυτό της Περιφέρειας, τα όρια καθορίστηκαν στα 1.000 άτομα σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Καβάλας και στα 800 άτομα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Δράμας. Ταβάνι λοιπόν 1.800 πρόσφυγων.
πρόσφυγες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα και την Δράμα. Αυτό εμπεριέχει και ο πρώτος σχεδιασμός της κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε και στην Κομωτινή και στη Ροδόπη συγκεκριμένα, όπου ο κ. Παυλίδης εξήγησε πως η κυβέρνηση εξαίρεσε την περιοχή της Θράκης, δηλαδή Ξάνθη, Ροδόπη, αλλά και Εύρο, από τον πρώτο αυτό σχεδιασμό, καθότι υπάρχει το κεκτημένο της συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαταραχτεί. Ενώ η περιφέρεια, όπως επεσήμανε και ο ίδιος, γιατί αναζωπηρώθηκαν λίγο τα σενάρια και με σχετική ειδησιογραφία το τελευταίο διάστημα, επίσης σε ό,τι αφορά την περιοχή του Εύρου, ο κ. Παυλίδης είπε ότι ήρθε σε επαφή και με την ύπατη αρμοστία, από την οποία υπήρξε και η διαβεβαίωση ότι θα αποσυρθούν και τα όποια δεχομένα σχέδια υπήρχαν για μετεγκατάσταση προσφύγων στον Εύρο. Να πούμε πάρα πολύ σύντομα και για τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης ό,τι αφορά το προσφυγικό. Είχαμε καταρχάς τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας, τον κύριο Αρχέλα Ογρανά, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του πως η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει εμπλακεί παλιότερα και τόνισε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της στέγασης στην Καβάλα μετά τις 4 Απριλίου, καθότι το εκθοσιακό κέντρο στο οποίο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες θα πρέπει να εκενωθεί. Από την πλευρά της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο κύριος Τουρτούρης τόνισε πως το προσφυγικό και η διαχείρισή του είναι ένα ζήτημα το οποίο μας κρίνει τόσο ως κοινωνία, τόσο ως και ως περιφέρεια. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Τρέλης, τόνισε πως η περιφέρεια έχει συνευθύνη για το πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα των προσφύγων που έρχονται στην χώρα μας, ζητώντας να δώσουν στους πρόσφυγες έγγραφα ώστε να φύγουν προς τις χώρες προορισμού τους. Και τέλος, ο κύριος Βασίλης Τραϊφόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Γνώση και Συνεργασία, τόνισε πως η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει από το προσφυγικό και πως η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει αποθήκη ψυχών. Αυτά όσον αφορά το προσφυγικό. Μένει να δούμε την εικόνα που θα επικρατήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και να περάσουμε στα παράπονα των δημάρχων προς το Γενικό Γραμματέα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κύριο Ευάγγελο Καπετάνιο, για τα τσουχτερά πρόστιμα στους Δήμους όσον αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών αυτή τη φορά. Ακριβώς. Άλλο ένα πολύ συζητημένο ζήτημα και εδώ στην περιοχή μας, Ειρήνη. Συγκεκριμένα, το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του κύριου Ευάγγελου Καπετάνιου, ο οποίος ήταν και αυτός που εκπροσώπησε την κυβέρνηση εδώ στην παρέλαση της 25η Μαρτίου, όπου σε σχετική σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, παρουσία και των δημάρχων, έγινε συζήτηση σχετικά με τη συχνότητα των προστήμων, τα οποία δέχονται οι Δήμοι αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ό,τι αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι είχε εξελιχθεί σε βραχνά λόγω, όπως είπαμε, τη συχνότητα με την οποία τα πρόστιμα αυτά πέφτουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το κυρίαρχο βέβαια παράπονο, να πούμε, των δημοτικών αρχών δεν είναι η συχνότητα των ελέγχων οι οποία γίνονται, αλλά η βεβαίωση αρκετών περιβαλλοντικών παραβάσεων, οι οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους στο γενικότερο προβληματικό, διαχρονικά προβληματικό πλαίσιο που υπάρχει σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε και ένα πρόσφατο σχετικό παράδειγμα που αφορά στον Δήμο Κομωτινής και στην επιβολή ενός προστίμου ύψους 5.000 ευρώ για το γεγονός ότι το περασμένο φθινόπωρο εντοπίστηκε ένα καταστραμμένο τμήμα στην περίφραξη του Χιτά, από όπου είχαν πέσει απορρίμματα στον παρακείμενο δρόμο. Το φαινόμενο αυτό αποδοκίμασε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, πρέπει να πούμε, και ο κύριος Γιώργος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισημένοντας ότι πολλές φορές και η ίδια η περιφέρεια παίζει δυστυχώς τον υποχρεούται μάλλον και οι υπηρεσίες της να παίξουν το ρόλο του κακού, αφού έχουν δέσμια σχετική αρμοδιότητα. Είπε ότι εκείνο που πρέπει να δει η κυβέρνηση είναι η μεγάλη αντιφατικότητα που υπάρχει στην επιβολή των προστίμων και θα αναφερθώ ακριβώς στη δήλωση του ιδίου. Επιβάλλονται πρόστιμα κατ' επανάληψη σε κάποιους φορείς, πολλές φορές χωρίς να φταίνε. Βρίσκονται δηλαδή μπροστά σε μια αντικειμενική υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είτε επειδή έχει αλλάξει ο νόμος είτε για κάποιους άλλους λόγους και δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Τα πρόστιμα που λύνουν τους προϋπολογισμούς του Δήμου ήταν η απάντηση, η τοποθέτηση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κύρου Ευάγγελου Λαμπάκη, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στο συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά μας είπε ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων 5 ετών φρόντισαν να συρρυκνώσουν ήδη τους προϋπολογισμούς των Δήμων σε εφιαλτικό σημείο. Επομένως, το να μπαίνει άλλος ένας βραχνάς στους προϋπολογισμούς
είναι σίγουρα κάτι που επιβαρύνει το σύνολο των δομών αυτών αλλά και της κοινωνίας και θα πρέπει να βρεθεί επιτέλους μία λύση και σε ό,τι αφορά την διαχείριση αυτή. Και με αυτή την είδηση, Νατάσα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για απόψε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο με την υπόλοιπη επικαιρότητα της εβδομάδας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλό Σαββατόβραδο και καλή Κυριακή στους συμπολίτες μας και όπως είπαμε, το επόμενο Σάββατο, όπως και κάθε Σάββατο, ο παρατηρητής εκπέμπει στο Art Channel. Μετά από πρωτοβουλία των δύο ομάδων του τελικού Επστράκης, δόξας νέου σιδηροχωρίου και δόξας προσκυνητών, με αρρωγό την Επστράκης συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.000 ευρώ και ήδη έγινε η πρώτη κίνηση όπου έδωσαν το ποσό των 1.000 ευρώ σε υλικό στους διασώστες Σαμαρίτες, δείχνοντας και το κοινωνικό τους πρόσωπο. Θα ακολουθήσει η διάθεση των υπολείπων χρημάτων 1.000 ευρώ για τους πρόσφυγες. Με αρρωγό την Επστράκης, μετά από πρωτοβουλία των δύο ομάδων του τελικού της Επσδόξης Νέου Σιδηροχωρίου και Δόξης Προσκυνητών, συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.000 ευρώ και ήδη έγινε η πρώτη κίνηση όπου έδωσαν το ποσό των 1.000 ευρώ σε υλικό στους διασώστες Σαμαρίτες, δείχνοντας και το κοινωνικό τους πρόσωπο. Θα ακολουθήσει η διάθεση των υπολείπων 1.000 ευρώ για τους πρόσφυγες. Συγκεντρωθήκαμε εδώ, από ό,τι βλέπετε, για να υλοποιήσουμε ένα σκέλος από αυτά που υποσχεθήκαν οι δύο ομάδες σε συνεργασία με την ΕΠΣ για τον τελικό που έγινε πριν λίγο καιρό, στον οποίο συμμετείχαν η ομάδα του, οι δύο δόξες σιδηροχωρίου προσκυνητών, προσκυνητών σιδηροχωρίου, όπως θέλετε πέστε τα, και είχε πάρθει απόφαση από πριν και με την ευκαιρία αυτήν δείχνουμε και το κοινωνικό πρόσωπο, θα έλεγα, του αθλητισμού, και ότι το ποδόσφαιρο γενικά είναι σε όλες τις εκδηλώσεις και με την κίνηση αυτή ως προς τους Σαμαρίτες, αλλά και την άλλη εκδήλωση που σε λίγες μέρες θα σας φωνάξουμε, νομίζω, στα γραφεία για να δείτε τι έγινε και με εκείνο το κομμάτι σχετικά με τους πρόσφυγες. Λοιπόν, σήμερα συγκεντρωθήκαμε, όπως σας είπα, για να δείτε τα κομμάτια αυτά που με το ποσό που συγκεντρώθηκε την ημέρα του τελικού, φυσικά από τους φιλάθλους και με τη συμμετοχή των δύο ομάδων, από τους ποδοσφαιριστές και από τους παράγοντες, και με την ευκαιρία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης θέλει να τους ευχαριστήσει για τη συμβολή τους αυτή. Και πάρθηκε με το ποσό των 1.000 ευρώ, που είναι για το ένα κομμάτι, όπως σας είπα, τα υλικά αυτά που δεν ξέρω, μπορεί να μας τα πει καλύτερα ο επικεφαλής εδώ από τους Σαμαρίτες, τι ακριβώς είναι. Αυτό μπορέσαμε και διαθέσαμε. Το ίδιο ποσό θα διατεθεί, γιατί εκεί γύρω ήταν τα λεφτά, ήταν γύρω στις 2.010 ευρώ συγκεκριμένα. Θα διατεθεί και για τους πρόσφυγες. Και πάλι ευχαριστώντας για όλους αυτούς που συμβάλανε για αυτό το έργο, πέστε, και εσάς. Για την κίνηση ανθρωπιάς μίλησαν και οι δύο πρόεδροι της Δόξης Προσκυνητών και Δόξης Νέου Σιδηροχωρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΠΣ, τις δύο ομάδες και το φίλαθλο κοινό που ήρθε να παρακολουθήσει τον αγώνα, και το πιστεύω ότι το ευχαριστήθηκε και εύχομαι αυτή εδώ η κίνηση που έγινε να βρει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να δούμε ότι τα λεφτά του τελικού και τα εισιτήρια έπιασαν τόπο. Εύχομαι πραγματικά όσο χρήσιμα είναι αυτά, τόσο να μην χρειαστούν μέσα στα γήπεδα. Να μην έχουμε τραυματισμούς, ούτως ώστε αυτά εδώ απλά να βρίσκονται για ώρα ανάγκης. Θα ήθελα κάθε χρόνο να μπορέσουμε να παίρνουμε ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι που πραγματικά βοηθούν το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι είναι η καλή πλευρά του ποδοσφαίρου. Και πάλι νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια βρήκε καλή ανταπόκριση και από το φίλαθλο κόσμο. Για την κίνηση ανθρωπιάς μίλησαν και οι δύο πρόεδροι της Δόξης Προσκυνητών και Δόξης Νέου Σιδηροχωρίου. Από την πλευρά τους, οι διασώστες, οι Σαμαρίτες ευχαρίστησαν τους αθλητικούς εκπροσώπους για αυτή τη χειρονομία. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στις ομάδες, προσπαθούμε να είμαστε γενικότερα κοντά σε όποιον έχει πραγματική ανάγκη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που παραλαμβάνουμε πολύ σημαντικό υλικό. Παραλαμβάνουμε 4 διασωστικά φαρμακεία και μία σκληρή σανίδα κινητοποίησης για ενήλικα αλλά και για παιδί. Είναι πράγματα που τα χρειαζόμαστε
και με αυτά μπορούμε να διευρύνουμε τις δράσεις μας σε όλο τον ομό. Είμαστε από το 2014, από τα τέλη του 2014, έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις μας στον ομό. Πάμε όπου χρειάζεται υγειονομική κάλυψη, από τη στιγμή που μας καλεί βέβαια κάποιος φορέας. Προσπαθούμε να μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω, να προλάβουμε όλα όσα μας ζητάει ο κόσμος. Είμαστε κοντά στην πυροσβεστική, κοντά στην αστυνομία, σε φωτιές, πλημμύρες, σε μία άρεστη συνεργασία με όλους τους φορείς, τους κρατικούς φορείς. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά την ομάδα μας, ξεκινήσαμε 12, αυτή τη στιγμή είμαστε 39. Συνεχίζουμε, θέλουμε να προσφέρουμε εθελοντικά, όσο πιο δυναμικά μπορούμε, να λύσουμε έστω κι εμείς βάζοντας ένα λιθαράκι κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να συναντάει ο κόσμος και εμείς να είμαστε εκεί κοντά του. Για να γίνει μέλος των Σαμαριτών θα πρέπει να κάνει μία αίτηση στο samarites.gr και να είναι έτοιμος να αντέξει τη 15μηνη εκπαίδευση. Εκπαίδευση αρκετά σκληρή, 250 ώρες θεωρία, στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου για 100 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι απλό, πρέπει να έχει θέληση ο διασώστης. Θα βγει έξω, θα διαχειριστεί μια ανθρώπινη ζωή και με την ανθρώπινη ζωή δεν μπορούμε να παίζουμε. Κοιτάξτε, περιστατικά υπάρχουν σε καθημερινή βάση σε όλες τις υγειονομικές καλύψεις που κάνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορώ να τα καταμετρήσω. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να συναντήσουμε 2-3, υπάρχουν μέρες που θα φτάσουμε στα 15-16. Εξαρτάται πάντα από τη φύση του αγώνα, από τις γνώσεις του κόσμου, από την ηλικία. Παρ' όλα αυτά είμαστε εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τα χειρότερα που μπορεί να συμβούνε. Με τη σειρά μας και εμείς λοιπόν να ευχαριστήσουμε και τη Δόξα Σιδηροχωρίου και τη Δόξα Προσκυνητών αλλά και την ΕΠΣ Θράκης που είχαμε μία άψογη συνεργασία. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία και τα επόμενα χρόνια και τους διαβεβαιώ ότι αχρίαστα να είναι, αλλά θα είναι πάντα κοντά τους όποτε τα χρειάζονται. Και όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε, ετοιμάσαμε ένα μικρό βίντεο αφιέρωμα σε μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της χώρας μας. Αυτή τη φορά θα κάνουμε λόγο για τον Πασχάλη, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές της χώρας μας, όπου η καριέρα του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω. Ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω. Σ' αγαπώ με έναν τρόπο που με φέρνει στην τρέλα. Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά. Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις. Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις. Το αίμα στο κορμί μου για σένα κυλά. Αν κάποτε φύγεις δεν θα έχω καρδιά. Αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Ο Πασχάλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Το πραγματικό του όνομα είναι Πασχάλης Αρβανιτίδης. Η καριέρα του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία με το συγκρότημα των Olympians, ενώ αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα. Το 1977 συμμετείχε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με τους Robert Williams, Mariana Tolly και Bessie Αργυράκη, κερδίζοντας για την Ελλάδα την 5η θέση με το τραγούδι «Μάθημα Σολφές». Έχει ηχογραφήσει πάνω από 30 μεγάλους δίσκους, πολλοί εξ αυτών έγιναν χρυσοί και πλατινένοι, ξεπερνώντας τα 200.000 αντίτυπα. Η κυκλοφορία των δίσκων του «Party on the Rocks», «Νέα τρόπη αγάπης», «Ερωτικά μηνύματα», «Παντού φωτογραφίες σου» αποτελούν έως και σήμερα σταθμό στην ελληνική δισκογραφία, με πωλήσεις ρεκόρ. Ο Πασχάλης γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1946 στο Δοξάτο του νομού Δράμας. Ο πατέρας του Γιάννης ήταν από την Ανατολική Θράκη και η μητέρα του Βασιλική Μακεδόνισσα από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η πολύτεκνη οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παγκόσμια μουσική επανάσταση των Beatles και των Rolling Stones βρήκε τον Πασχάλη στην εφηβεία και δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το πρώτο συγκρότημα Olympians. Να τονίσουμε ότι είναι παντρεμένος με την Αλή Κερβανιτίδη δικηγόρο και έχουν δύο παιδιά, ένα γιο και μία κόρη. Το 2014 απέκτησαν και μία εγγονή, την μικρή Αλίκη. Ο Πασχάλης κατά την διάρκεια των δεκαετιών, δημιουργώντας αρχικά το συγκρότημα Olympians και συνεχίζοντας σόλο καριέρα, καταχειροκροτήθηκε από τους θαυμαστές και από το πολυπληθείς κοινό του. Πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο φρανείο. Κι όταν μου έδινε το βιβλίο, μου λέγε σ' αγαπώ. Στη γειτονιά στο κοντινό παρκάκι, επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Κι όταν φιλόμασταν στο παγκάκι, μου λέγες σ' αγαπώ. Άμα τώρα αγάπη μου πέρασαν χρόνια, δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου, να μου λες σ' αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Θράκης. Τα δελτία μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα tvirodopi.gr, όπως και ολόκληρο το αρχαιακό υλικό από το Art Channel Θράκης από το 1991 μέχρι και σήμερα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στο τελευταίο δελτίο της ημέρας στις 11.30. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.